Εδώ ανοίγεται ένα θέμα πολύ σωστά, αλλά αυτή η παράταξη, την οποία έχω την τιμή να είμαι, αν θέλετε, στέλεχος, Βεβαίως, βεβαίως. Μα διακρίθηκε με αυτή. πάντα για την υπευθυνότητά της. Προσέξτε, ο Καλλικράτης είναι παιδί της Νέας Δημοκρατίας. Συμφωνώ. Και το λένε Μάλλον η περιφερειακή και οι αυτοδιοίκηση, Πασοκατσίδες το λένε αυτό. είναι, αν θέλετε, πολιτικό παιδί της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε Και όμως κάτι. εντολή Βρυξελών. Γιατί δεν μπορείς να έχεις δεύτερο βαθμό, τρίτο βαθμό αυτοδιοίκησης διορισμένο από την κυβέρνηση, δηλαδή η περιφέρεια έπρεπε να γίνει εκλεγμένη. Ωραία. Ήταν ταγή αυτό. Γιατί δεν το προχώρησε η Νέα Δημοκρατία Γιατί. παρότι ήταν έτοιμο. Κοιτάξτε, Έτσι. εδώ είναι το θέμα της υπευθυνότητας που σας είπα προηγουμένως. Τέτοιες μεγάλες τομές στην διοικητική Δομή. λειτουργία και Και δομή της λειτουργία. χώρας, που τις έχει όντως ανάγκη για να έχουν αποτέλεσμα και να μην είναι απλά επικοινωνιακά, αν θέλετε, τεχνάσματα ή να μην είναι πρωτοβουλίες στον αέρα, πρέπει να συνδυάζονται με δύο πράγματα και το είπαμε και το καταγγείλαμε αυτό. Πόρους και αρμοδιότητες. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην περιφέρεια, εάν δεν συνδυάζεται με μεταφορά πόρων, τότε δεν είναι μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση. Μα Ξέρετε, θα την νοιάζει. Ξέρετε, θα την και νοιάζει. τώρα είναι λειψή. Μα τώρα είναι ιδιαίτερος λειψή. Γιατί δεν έχουμε τα 100 Σας τόσα λέγω. προεδρικά διατάγματα που θα μας δώσουν την Κύριε πλήρη Γιανούρη, εικόνα. πολύ ωραία. Πέρα από το θέμα των προεδρικών διαταγμάτων ή των άλλων θεσμικών Θεσμικών, διαδικασιών, ακριβώς. υπάρχει το ουσιαστικό θέμα του χρήματος και των πόρων. Όταν μετακυλείς, μεταφέρεις αρμοδιότητες από το κεντρικό κράτος στην περιφερειακή διοίκηση και η περιφερειακή διοίκηση δεν έχει τους πόρους για να υλοποιήσει αυτές τις αρμοδιότητες, αυτές Που τις τη υποχρεώσεις. λέμε ένα μικρό, ένα κυβερνητικό σχήμα σε μικρή Ακριβώς. έκταση Ακριβώς. που θα Πώς θεωρείται θα η κάθε υλοποιήσει. περιφέρεια. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, είναι υποκριτικό και συνάμα πολιτικά δεν θα το χαρακτήριζα, ας το χαρακτηρίσω αν θέλετε ότι είναι χρήση για επικοινωνιακούς λόγους. Να μεταφέρεις υποχρεώσεις που έχεις ως κεντρικό κράτος στην περιφέρεια και μετά να έχεις εκτεθειμένο τον περιφερειάρχη ή τον δήμαρχο που δεν θα μπορεί να υλοποιεί αυτές τις υποχρεώσεις απέναντι στον πολίτη. Εμείς λοιπόν, Θα γίνει φορέας πράκτορας. είπαμε, από τη στιγμή που η χώρα περνάει μια βαθιά οικονομική κρίση και δεν υπάρχουν διαθέσιμοι οι πόροι οι οποίοι χρειάζεται να μεταφερθούν στην περιφέρεια για να μπορέσει να ασκήσει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες ο εκλεγμένος περιφερειάρχης, αφήνουμε αυτή τη μεταρρύθμιση να περιμένει προκειμένου να γίνει σωστά ολοκληρωμένα και κυρίως με απότερο σκοπό να είναι και αποτελεσματική. Διότι είναι πολύ σημαντικό να επιτύχει αυτή η μεταρρύθμιση. Και με την έλλειψη πόρων δεν μπορεί να επιτύχει, κύριε Φελούρη. Θα περάσουν οι νέοι άρχοντες, περιφερειακοί και τοπικοί, Δύσκολες ημέρες. δύσκολες ημέρες, Έτσι. ιδιαίτερα όταν λόγω του μνημονίου, και Είμαστε. εδώ υπάρχει, αν θέλετε, είναι η ταμπακέρα στην υπόθεση, Έτσι, έτσι. λόγω του μνημονίου, Ναι. νέοι περισσότεροι πόροι, Φόροι. πρόσθετοι πόροι, θα αφαιρεθούν από τα Αυτό προϋπολογισμένα λέω. Φόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πηγαίνοντας δίπλα Δηλαδή, στην αυτοί που κεντρική. θα βγουν σήμερα, αύριο Βεβαίως. μεθαύριο, δήμαρχοι, γνωρίζουν από τώρα πόσο θα μειωθεί το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης των Δήμων. Πηγαίνουν δηλαδή να διεκδικήσουν την ψήφο των συμπολιτών τους, γνωρίζοντας ότι θα έχουν μπροστά τους μια τριετία, τουλάχιστον μια τριετία, με μείωση των πόρων. Ούτε καν σταθερότητα, στασιμότητα πόρων. Γι' αυτό λοιπόν, εάν θέλουμε να είμαστε πολιτικά έντιμοι και ωφέλιμοι, θα πρέπει τα μεγάλα βήματα να τα σχεδιάζουμε, αλλά να τα κάνουμε ολοκληρωμένα. Και όχι μόνο για λόγους πολιτικών εντυπώσεων. Σε αυτές τις εκλογές και αυτό είναι ένα διακύβευμα, κύριε Φελούρη. Και αυτό είναι ένα διακύβευμα για τους πολίτες. Δηλαδή πρέπει οι πολίτες με την ψήφο τους να διεκδικήσουν την ισχυροποίηση των θεσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει δηλαδή να ζητήσουν να ολοκληρωθεί αυτή η μεταρρύθμιση και πρέπει να τη ζητήσουν και πρέπει και αυτό το μήνυμα το στείλουν στην κεντρική κυβέρνηση. Άρα, ερχόμαστε λοιπόν στο προχθεσινό διακαναλικό, ας το πούμε, διακαναλική συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός, Μάλιστα. βάσει της οποίας ούτε λίγο ούτε πολύ, έτσι όπως το έθεσε το πράγμα, μας έβαλε σε ένα δίλημα,
ότι εάν δεν επικρατήσει ή αν δεν έχει ικανό αριθμό πασοκικών περιφερειών, μάλιστα, ότι κινδυνεύουμε πλέον να πάμε για εκλογές, οι οποίες βουλευτικές εκλογές έχουν το κίνδυνο τώρα με το μνημόνιο και με όλα αυτά τα ντεζαβαντάζ που μας έχουν φορτώσει, να κινδυνεύουμε να πάμε πλέον υποχρεωτικά σε πτώχευση. Πώς θα το αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία? Εγώ σας λέω ότι στις 13 περιφέρειες τις 10 τις παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Τι θα γίνει? Τι θα κερδίσουμε? Πώς θα το κερδίσουμε? Θα κάνουμε εκλογές? Δέχεστε να κάνουμε εκλογές? Ακούστε κύριε Φελούρη, καταρχάς επιτρέψτε μου να σχολιάσω. Τα λέω χωριάτικα λιγάκι, γιατί έτσι μου τα λένε και εμένα. Κοιτάξτε, αυτή είναι η γλώσσα της αλήθειας. Έτσι, μπράβο, ναι. Εδώ καλό είναι να μιλάμε και σωστά και συμφωνώ τη γλώσσα της αλήθειας. Χωρίς φτιασιδώματα και χωρίς. Α, έτσι τώρα, μα είστε ένας φτασμένος άνθρωπος και πολιτικός και επιστήμον. Ευχαριστώ. Προσπαθούμε, αν θέλετε, να επικοινωνήσουμε με τους συμπολίτες μας κάποια πολύ συγκεκριμένα μηνύματα. Να μιλήσω με ειλικρίνεια. Εάν ήταν κάποιος άλλος στη θέση τη δική σας, δεν θα τα έλεγα έτσι τα πράγματα. Θα τα έλεγα πιο απάλαφρα. Αλλά εγώ ξέρω ότι ο Δασκαλάκης είναι δύναμης και ξέρει τα πράγματα από την ρίζα τους. Κοιτάξτε, σας ευχαριστώ και πάλι, αλλά σας εκμεταλλεύουμε. Το ζήτημά μας, κύριε Φελούρη. Καλό προαίρετα τον. Βεβαίως, προφανώς. Ναι. Το ζήτημά μας, κύριε Φελούρη, δεν είναι τι θα γίνει εάν η Νέα Δημοκρατία έχει περισσότερες περιφέρειες από το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία θα έχει περισσότερες περιφέρειες από το ΠΑΣΟΚ. Το δέχομαι. Άλλωστε αυτό το προβλέπει, το έχει προβλέψει ήδη ο κύριος Παπανδρέου και γι' αυτό την προηγούμενη Δευτέρα είπε αυτά που είπε. Έδωσε αυτή τη διακαναλική συνέντευξη για να πει τι, κύριε Φελούρη? Για να διατυπώσει ένα ομό εκβιαστικό δίλημα. Για πρώτη φορά βλέπουμε πρωθυπουργό της χώρας να θέτει έναν εκβιασμό στο εκλογικό σώμα. Να εκβιάζει το εκλογικό σώμα. Να λέει δηλαδή, εάν δεν υπερψηφίσετε τους δικούς μου υποψηφίους, εγώ θα σας πάω σε εκλογές. Έχει την εντύπωση ο κύριος Παπανδρέου ότι θα μας τιμωρήσει? Δεν κατανοώ ειλικρινά ποιος είναι ο πυρήνας της σκέψης του. Αυτό είναι το και ξέρετε το χειρότερο. Το χειρότερο είναι άλλο, κύριε Φελούρη. Ο πρωθυπουργός, από το θεσμικό του ρόλο, δουλειά του είναι να διαφεντεύει, να προστατεύει την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Έτσι. Την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Ο κύριος Παπανδρέου, αυτό που έκανε προχθές, ήταν να δημιουργήσει κλίμα αστάθειας πολιτικής, θέτοντας δίλημα εθνικών εκλογών εάν δεν υπερψηφιστούν οι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το είδατε το αποτέλεσμα. Το είδαν οι πολίτες το αποτέλεσμα μία-δυο μέρες μετά. 200-250 μονάδες τα σπρέτς παραπάνω. Ναι. Δηλαδή, είναι για άλλη μία φορά ο κ. Παπανδρέου, στο βωμό του κομματικού του συμφέροντος, θέτει σε κίνδυνο ακόμα και την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Γιατί και σας ερωτώ, κύριε. Δεν το καταλαβαίνει όμως αυτό. Μη μου ζητήσετε μένα να αναλύσω το σκεπτικό του κυρίου Παπανδρέου ή αν θέλετε, να σχολιάσω τον τρόπο που σκέπτονται οι σύμβουλοι του. Το σίγουρο είναι ότι ο κύριος Παπανδρέου δεν μπορεί να απαντήσει σε ένα απλό ερώτημα. Γιατί αυτό είναι το απλό ερώτημα. Εάν στην Αττική βγει ο Δημαράς και δεν βγει ο Σγουρός, σε τι κινδυνεύει η πολιτική του, η σταθερότητα της κυβέρνησής του και η δυνατότητά του να εφαρμόσει το πρόγραμμά του? Αυτό είναι το ερώτημα που τελικά πρέπει να απαντήσει ο κ. Παπανδρέου. Ξέρετε όμως πώς λειτουργεί ο κ. Παπανδρέου? Εάν βγει ο Κικίλιας. Βεβαίως. Εάν βγει ο Κικίλιας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πρέπει να απαντήσει ο κ. Παπανδρέου. Σε τι αποτελεί διακύβευμα? Εκτός εάν ο κύριος Παπανδρέου, παρότι είναι νεότερος, εζήλωσε την καθεστωτική νοοτροπία του ΠΑΣΟΚ, την νοοτροπία δηλαδή που διατρέχει αυτό το κόμμα από την ίδρυσή του. Για τα παλιά στελέχη λέτε, για το βαθύ ΠΑΣΟΚ. Εννοώ την ιστορική του παράδοση.
το βαθύ Πασόκ. Εάν ο κύριος Παπανδρέου αντιλαμβάνεται ότι δημοκρατικό είναι μόνο το συμφέρον του Πασόκ, τότε υπάρχει ένα ζήτημα. Καλά. Είναι κακό αυτό. Φιλοσοφίας. Κάκιστο. Είναι, υπάρχει ένα ζήτημα φιλοσοφίας το οποίο ερμηνεύει αυτή τη συμπεριφορά. Το βέβαιο είναι ότι ο κύριος Παπανδρέου αντελήφθη ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η πρόταση του Αντώνη Σαμαρά στην ελληνική κοινωνία κερδίζει, κέρδιζε και κερδίζει συνεχώς έδαφος. Είναι προφανές ότι αντελήφθη ότι η αντιπολίτευση έβαλε την ατζέντα στην πολιτική ζωή του τόπου. Και εξ αυτού του λόγου προβλέπει ο κ. Παπανδρέου μια αρνητική εξέλιξη στις περιφερειακές εκλογές και στις δημοτικές εκλογές για τους υποψηφίους του. Και επιδιώκει τη συσπήρωση του κομματικού του κοινού. Όμως, ξεχνά ότι είναι πρωθυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, εάν ο κ. Παπανδρέου θέλει εκλογές, εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι να τις κερδίσουμε αυτές τις εκλογές. Όμως, εάν θέλει να οδηγήσει τη χώρα τις εκλογές, το κόστος για αυτή την κίνηση θα το πάρει ο ίδιος. Δεν θα το μετακυλήσει στη Νέα Δημοκρατία. Άρα, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει εκλογές. Δεν ζήτησε ποτέ εκλογές, κύριε Φελούρη, η Νέα Δημοκρατία. Επειδή τίθεται επιμόνως το ερώτημα αυτό, το θέτουν οι συνάδελφοί σας εννοώ. Ακριβώς. Επιμόνως το ερώτημα αυτό. Η Νέα Δημοκρατία ήρθε και έλεγε στον ελληνικό λαό ότι σε αυτές τις εκλογές υπάρχει πολιτικό διακύβευμα. Αυτό είναι δεν είναι μόνο αυτοδιοικητικό το περιεχόμενο αυτών των εκλογών. Είναι και πολιτικό. Καλούμε λοιπόν τους πολίτες να ψηφίσουν και με αυτοδιοικητικά κριτήρια αλλά και με πολιτικά κριτήρια. Να στείλουν μήνυμα στην κυβέρνηση για τις περιφέρειες κυρίως, για να αλλάξει το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει. Για πρώτη φορά βλέπουμε πρωθυπουργό της χώρας να μην αναγνωρίζει το αυτονόητο τις εκλογές. Μηνύματα στέλνουν οι πολίτες, δεν λαμβάνουν οι πολίτες. Αυτό είναι σωστό. Η μεθεπόμενη Κυριακή, έτσι κύριε Φελούρη, είναι η μέρα των πολιτών. Δεν είναι η μέρα των πολιτικών. Τη μεθεπόμενη Κυριακή μιλάει ο λαός. Και όταν μιλάει ο λαός, σε οποιοδήποτε επίπεδο εκλογών μιλάει, είτε είναι δημοτικές, είτε είναι εθνικές, είτε είναι ευρωεκλογές, στέλνει πάντα πολιτικά μηνύματα. Αυτή είναι η δική μας θέση. Ψήφος στους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ σημαίνει λευκή επιταγή για νέα